Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή και πρώην υπουργό του κόμματος, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάτια, έθεσε στο ερώτημα. Ναι, εσείς το σύνθημά σας είναι Νέα Δημοκρατία από την αρχή. Τι σημαίνει αυτό, θέλω να μου πείτε, τι θα αλλάξετε στη Νέα Δημοκρατία? Μια σειρά από ουσιαστικές αλλαγές που αφορούν το καταστατικό και τη λειτουργία του κόμματος. Ξεκινώ με την ανάγκη να αξιολογούνται όλοι. Και όταν εννοώ όλοι, εννοώ και τον πρόεδρο. Αυτός που είναι θητεία στον πρόεδρο. Η οποία θα επιβεβαιώνεται από το τακτικό συνέδριο του κόμματος κάθε 3, κάθε 4 χρόνια. Ενδεχομένως, αν υπάρξει αλλαγή στον χρόνο του τακτικού συνεδρίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα. Αξιολογείτε και τους βουλευτές υποψήφιους, αν πρέπει να ξαναείναι βουλευτές ή όχι. Να αφήστε. Έχω πολλά να σας πω. Για τους υποψήφιους βουλευτές, θέλω συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και στην επιλογή των υποψηφίων βουλευτών. Σε ένα συγκεκριμένο... κρεματικές εκλογές δηλαδή. Βέβαια, σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό βουλευτών θα μπορούμε να το συμφωνήσουμε να υπάρχει συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην επιλογή των βουλευτών. Θέλω πλήρες ασυμβίβαστο μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών και κρατικών θέσεων. Η εικόνα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι κάποιος μπαίνει σε ένα ψηφοδέλτιο μόνο και μόνο για να μπορεί να διεκδικήσει την επόμενη μέρα μια θέση διοικητή νοσοκομείου, προσωπικά μου προκαλεί αλλεργία. Αυτό είναι λοιπόν, θετικό. Θέλω συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση πολιτικής, το οποίο σημαίνει ότι με αφορμή την εκλογή την οποία θα κάνουμε, θα βρεθούμε με ένα ενεργό μητρώο πολιτών, 200, 300, 400 χιλιάδες, στους οποίους δεν μπορούμε να τους ζητάμε μόνο να έρχονται να ψηφίζουν αρχηγό μια φορά τα 5-10 χρόνια, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να τους καταστήσουμε συμμέτοχους στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής. Θέλω άλλο ρόλο για την ΟΝΕΔ. Πάμε στην ΟΝΕΔ. Λέτε, ας πούμε. Μητρώο μελών. Βάζω άνω τελεία. Για να ρωτήσω. Μήπως θα αξιολογήσει σε σχέση με τον τρόπο εκλογής τώρα, ναι, στις 22 Νοεμβρίου του αρχηγού, θα μπορεί να ψηφίσει ο περαστικός? Δηλαδή, θα βλέπει φως, θα ανεβαίνει και θα ψηφίζει? Το ρωτώ γιατί ακούω και κάτι περίεργες φήμες. Και τις πιάνει το μάτι μου και στα κοινωνικά δίκτυα. Παράδειγμα τώρα. Ότι στη Θεσσαλονίκη κάποιοι της Ένωσης Κεντρών λένε, σκέφτονται να ψηφίσουν υπέρ ενός υποψηφίου. Ότι άλλοι στην Πάτρα από τους ΑΝΕΛ και αυτοί σκέφτονται μήπως πάνε να ψηφίσουν για έναν υποψήφιο. Ναι, τα έχω ακούσει και εγώ αυτά. Και επειδή έχουμε ζήσει ανάλογα πράγματα και στο παρελθόν, το ερώτημα είναι αυτός που θα ψηφίζει θα θέλει να εκλεγεί εκείνος που πράγματι θα είναι ο καλύτερος για τη Νέα Δημοκρατία? Λέτε ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι να κάνουν καζούρα. Ή θα έρθει για να σας τρολάρει, όπως λέμε στο Twitter. Δηλαδή, για να κάνει καζούρα ή για να οδηγήσει την εκλογή σε ένα πρόσωπο που θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Η καλύτερη εγγύηση να μην συμβεί αυτό είναι να υπάρχει μαζική συμμετοχή των νεοδημοκρατών στη διαδικασία. Άρα πιστεύετε ότι υπάρχει πρόσωπο στο οποίο θα μπορούσε με την εκλογή του να γίνει γκαζούρα και να γίνει πλάκα στην Ευρώπη? Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Όχι. Είπα ότι η καλύτερη εγγύηση στο να μην υπάρχουν κατευθυνόμενοι. Πάντως στο διαδίκτυο το πιστεύει. Αν υπάρχουν και λίγοι κατευθυνόμενοι ψηφοφόροι οι οποίοι θα έρθουν για να βλάψουν τη Νέα Δημοκρατία, εάν συμμετέχουν πάρα πολύ, θα χαθούν και δεν θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα στοιχειώδης εκλογικός κατάλογος. Μα ποιος σας είπε? Είναι η μόνη διαδικασία. Ναι. Εκλογική, δεν έχω δει άλλη, η οποία γίνεται, και δεν λέω μόνο για τώρα, και την προηγούμενη φορά, η οποία γίνεται χωρίς εκλογικούς καταλόγους. Καταρχάς, να δούμε τι λέει το καταστατικό. Δεν πρέπει λίγες μέρες πριν, παράδειγμα λέω κύριε Μητσοτάκη, λίγες μέρες πριν θέλει ο κύριος Χατζής να ψηφίσει. Αλλά εγώ ξέρω ότι ο κύριος Χατζής έχει ψηφίσει άλλο κόμμα και υποστηρίζει ακόμη ενεργά άλλο κόμμα. Και τι θα Έρχεται λοιπόν στην τοπική οργάνωση, υποβάλλει την αίτησή του. 2-3 μέρες πριν βάζετε μια προθεσμία και γίνεται ένα στοιχειώδης έλεγχος. Συγγνώμη, κύριε... Αυτός που ήρθε... Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν ξέρω κανένα κόμμα το οποίο να κάνει... Ας πούμε θα ανακοινώσετε ποιοι θα ψηφίσουν. Για μένα αυτό είναι ένα βασικό πράγμα. Τις λίστες. Που θα έδινε λύση. Διότι αν αυτός που έρθει να κάνει χαβαλέ να σας απαντήσω, ή να κάνει ή να τρολάρει τη διαδικασία, είναι ανώνυμος, σου λέει... Κανένα πρόβλημα. Να σας απαντήσω συνολικά. Την επόμενη καταρχάς, κανένα κόμμα δεν μπορεί να κάνει αυτό που θα λέγαμε background check σε κάποιον ο οποίος θα έρθει να γραφτεί και θα δεχτεί και θα υπογράψει ένα χαρτί που θα λέει ότι θέλω να γίνω μέλος της Νέας Δημοκρατίας ή του οποιοδήποτε κόμματος. Δεν θα συνέβαινε πουθενά στον κόσμο. Εάν η Νέα Δημοκρατία είχε επικαιροποιημένους καταλόγους και μητρώο μελών, θα μπορούσα να το συζητήσω. Δεν έχει. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ένα μητρώο το οποίο χρονολογείται από το 9
από το 9 αρκετοί φύγαν. Αυτό που κάποιοι έγινε, μπορεί να πέθαναν. Αυτό που κάποιοι έγινε, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι πήγανε στους ΑΝΕΛ, κάποιοι πήγανε στη Χρυσή Αυγή. Μητρώω λοιπόν αυτή τη στιγμή. Αυτοί που ψηφίσανε με τον κύριο Σαμαρά, λέτε. Το 9. Αυτό το Μητρώο. Μιλάμε για το 9. Αυτό το Μητρώο, δηλαδή, δεν είναι μέλη της Δημοκρατίας σήμερα. Είναι μέλη το 9. Ήτανε μέλη το 9. Το Μητρώο αυτό δεν έχει επικαιροποιηθεί. Κατά συνέπεια, επειδή αυτό είναι μια μεγάλη αδυναμία του κόμματος. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι η ανοιχτή διαδικασία είναι μια ευκαιρία, κύριε Χατζηνικολάου, να επικαιροποιήσουμε και το Μητρώο μας. Εάν αυτό πρέπει να είναι ένα δημόσιο Μητρώο μελών ή όχι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο προς συζήτηση. Εγώ το ακούω το επιχείρημα. Το Μητρώο ενδεχομένως των μελών πρέπει να είναι ένα δημόσιο. Αυτό εξασφαλίζει ένα δημόσιο Μητρώο. Νικολάου, μια διαφάνεια. Είναι, όμως. Είναι κάτι. Δηλαδή δεν πάει ο Χατζής. Ψήφισε. Ξέρουμε όμως όλη την επόμενη μέρα ότι είσαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μηχανισμό το κόμμα εσωτερικά να κάνει αυτό τον έλεγχο. Όχι έλεγχο, δεν μιλάμε για κανένα έλεγχο. Δεν μπορεί να ανακοινωθούν οι ψηφοφόροι. Αυτό είναι κάτι το οποίο υποπροϋποθέσει. Εγώ βεβαίως και θα το συζητούσα. Είναι επί της αρχής σωστό, σωστή ως σύλληψη η συμμετοχή σε ένα κόμμα από τη φύση της είναι μια δημόσια δράση. Καταρχάς έρχεται κάποιος, εκτίθεται, υπογράφει ένα χαρτί, δίνει και 2 ευρώ και ψηφίζει. Αλλά εάν θέλουμε η Νέα Δημοκρατία πραγματικά να γίνει ένα κόμμα το οποίο δεν θα είναι εξαρτημένο από κλειστούς μηχανισμούς και από καμαρίλες οι οποίες και σήμερα δυστυχώς ακόμα υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, τότε όσο περισσότεροι έρθουν να ψηφίσουν, απλοί νεοδημοκράτες, οι οποίοι θα καταλάβουν ότι αυτή η εκλογή τους αφορά και προσωπικά, τόσο καλύτερο θα είναι για το κόμμα. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει ένα στόχο εσείς, νομίζω, γύρω στις 400.000. Το 9 ήταν πολύ πιο ψηλά. Είπατε όμως ότι αν το Πασόκ ήταν σε 70.000, τότε και εμείς τουλάχιστον πρέπει να φτάσουμε στις 400.000. Το θεωρώ ένα λογικό νούμερο. Αυτό σας δίνει μια ασφάλεια προς αυτά που λέτε αυτή τη στιγμή. Προφανώς, εάν έρθουν και ψηφίσουν 400.000. Το αν υπάρχουν 1.000 ή 2.000 οι οποίοι μπορεί πραγματικά να ψηφίσουν με αυτή την πρόθεση, δεν θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Αν όμως ψηφίσουν 50.000 που δεν θα ψηφίσουν, τότε υπάρχει πραγματικό θέμα. Η μεγάλη μου προσωπική πρόκληση, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να μιλήσω στους πολίτες, στους νεοδημοκράτες και να τους πω ότι αξίζει τον κόπο να σηκωθείτε από τον καναπέ σας, ασχέτως του ποιον θα ψηφίσετε, να συνδιαμορφώσετε το μέλλον της παράταξης. Εάν γίνει αυτό και αυτή η διαδικασία πάρει χαρακτηριστικά, να το πω έτσι κινηματικά, δηλαδή ότι θα έρθουν οι νεοδημοκράτες να πούνε ναι, θέλουμε να ψηφίσουμε, και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει και ενδιαφέρον στην εκλογή. Ναι. Γι' αυτό και θέλω εγώ και δημόσιες συζητήσεις και αντιπαράθεση. Δεν έχουμε, να φοβηθούμε κάτι από αυτό. Θα γίνει. Εγώ έχω ζητήσει όσο το δυνατόν περισσότερες συζητήσεις. Κατελάχιστον όμως. Κατελάχιστον. Μα τι ένα... κάνετε το debate εσείς τώρα, η Νέα Δημοκρατία. Κουβεντιάζετε μεταξύ σας τι πράγματα. Γιατί όλα αυτά που. Ποιο είναι δηλαδή το θέμα, δηλαδή. Συγγνώμη. Υπάρχει ένα επιχείρημα. Κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει. Τόσα θέματα κουβεντιάζουμε. Υπάρχει από ορισμένες πλευρές. Ένα επιχείρημα ότι το να γίνει debate ανάμεσα σε υποψηφίους αρχηγούς του ιδίου κόμματος μπορεί να οδηγήσει, θα πω μια λέξη πεζοδρομιακή, εντός εισαγωγικών, στο ξεκατίνιασμα, σε συγκρούσεις οι οποίες θα αφήσουν πληγές για την επόμενη μέρα. Δεν το πιστεύω. Από τη στιγμή όμως που το καταστατικό μιλάει για ανοιχτή διαδικασία, οφείλουν οι πολίτες να γνωρίζουν τις θέσεις των υποψηφίων και κατά την παραβολή. Να μπορούμε να συζητήσουμε μεταξύ μας και να κάνουμε. Είστε σε άλλο κόμμα τώρα, με συγχωρήσει, συνάδελφε. Είστε σε άλλο κόμμα. Δηλαδή θα πάτε. Έχετε παρακολουθήσει. Τι να καταλάβω. Έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται σε άλλες χώρες. Στην Αμερική, μου λέτε. Στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Οπουδήποτε. Μαζί μου. Ανακαλύπτουμε. Τώρα δεν είναι. Γιατί το λέτε. Γιατί είναι ένα προβεβλημένο πρόσωπο στην τηλεόραση. Ξέρει καλά το μέσο. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα περίεργο. Αυτό είναι μια σοβαρή. Όλοι κάποια εμπειρία στην τηλεόραση έχουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα εκεί. Αλλά να πω μια φράση. Με αυτή την έννοια το λέω. Να πω μια φράση, κύριε Χατζή. Σε όλα τα μέρη του κόσμου και σε εσωκομματική διαδικασία γίνεται. Να μην το πούμε debate. Να το πούμε δημόσια συζήτηση. Αυτό που θα έπρεπε να έχετε συζητήσει και μεταξύ σας νωρίτερα, πριν πάτε στη διαδικασία της εκλογής αρχηγού. Γιατί γίνεται και μια κριτική ότι εσείς δεν προλάβατε καν να κάνετε την αυτοκριτική, γιατί χάσατε τις εκλογές, όπως ρωτούσε πριν η κυρία Μακρύ. Τι έχει συμβεί στο κόμμα, αν πρέπει να επαναπροσδιορίσετε ορισμένα πράγματα. Θεωρείτε δηλαδή ότι η αλλαγή στη Νέα Δημοκρατία θα προέλθει μόνο από την αλλαγή στην. Δεν θα
θα προέλθει μόνο από αυτό. Να συμπληρώσω το ερώτημα της Μάριον και να απαντήσετε συνολικά. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κάθε ένας από εσάς τους υποψηφίους σηματοδοτεί και ένα διαφορετικό προσανατολισμό για τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς λοιπόν, πριν συζητήσετε τι κόμμα θέλετε να είναι η Νέα Δημοκρατία, πάτε σε εκλογή αρχηγού. Πρώτα λοιπόν θα βγει ένας από εσάς τους τέσσερις και μετά θα καταλάβουν όλοι οι υπόλοιποι πού πάει η Νέα Δημοκρατία, αν πάει δεξιότερα ή αν πάει αριστερότερα ή αν είναι στο κέντρο. Δεν νομίζω ότι τίθεται το ζήτημα από κανέναν. Γιατί το λέτε? Γιατί εγώ, για παράδειγμα, ας πούμε, κατάλαβα και από την περασμένη Δευτέρα που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη ότι αν ο κύριο Γεωργιάδη είναι ο επόμενο πρόεδρο, η Νέα Δημοκρατία θα πάει πιο δεξιά. Τι και στη ρητορική. Και στη αυτό? Ρητορική. Ότι... Τι σημαίνει αυτό? Όταν μιλάει για λαθρομετανάστες, εσείς μιλάτε για λαθρομετανάστες. Όχι, δεν χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Άρα λοιπόν σα είπα. Συζητάτε για το ενδεχόμενο να κλείσουν τα σύνορα. Ακριβώς. Μισό λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου, την κριτική του. Με ένα λεπτό. Στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και για τη Χούντα την έχετε ακούσει. Λοιπόν, δεν μπορώ να συγκρατήσω παραπάνω από δύο ερωτήσεις ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν είδατε. Θα περιμένετε, κύριε Χατζηνικολάου. Είδατε ότι αυτό βρήκαμε μία διαφορά σα. Άλλο λοιπόν πρόεδρο και αλλού θα πάει η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Γεωργιάδη και αλλού θα πάει με εσά. Μα είναι ξεκάθαρο ότι ο κάθε πρόεδρο ακόμα συγγνώμη, τον αρχηγό, λεπτό, και μετά να δει που θα πάει. Μισό λεπτό. Το ζήτημα του αρχηγού προέκυψε επειδή ο κύριος Σαμαράς παραιτήθηκε. Λοιπόν, από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Σαμαράς, εκκινείται η διαδικασία εκλογής Προέδρου. Αυτό ορίζει το καταστατικό μας. Τι θέλετε να κάνουμε, δηλαδή, να καθόμαστε να παίρνουμε σκουμπάρες μέχρι που να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε? Αυτό προβλέπει το καταστατικό. Προφανώς η συζήτηση αυτή είναι και μια ιδεολογική συζήτηση και σίγουρα όλοι οι υποψήφοι δεν έχουν τις ίδιες απόψεις. Και προφανώς ο πρόεδρος θα δώσει και το δικό του ειδικό στίγμα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει τακτικό συνέδριο. Ο πρόεδρος θα έρθει να εισηγηθεί καταστατικές αλλαγές. Μπορεί να ψηφιστούν, μπορεί και να μην ψηφιστούν. Την άνοιξη. Έτσι δουλεύουν τα κόμματα. Παντού το ίδιο συμβαίνει. Και στην Αγγλία παραιτήθηκε ο αρχηγός των εργατικών. Πήγαν σε εκλογή νέου αρχηγού. Δεν έκαναν να συζητούν ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Και η εκλογή αρχηγού στο συγκεκριμένο κόμμα έδωσε και αυτή ένα σαφέστατο στίγμα. Πήγαν και ψήφισαν αρχηγό, ο οποίος τους είπε: θέλω να πάω το κόμμα πιο αριστερά. Πάντως, κύριε λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο. Φαίνεστε σαν να έχετε εσείς τις συνιστώσεις. Δηλαδή, κατηγορούσατε το ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό για τις συνιστώσεις. Αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχετε κάνει πρώτα τη συζήτηση μαζί σας, μεταξύ σας, δεν έχει καταλάβει ο κόσμος η απόψη σας σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι αυτόνομος οργανισμός το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ερμηνεύεται. Είναι λίγο σαν να υπάρχει. Ποια είναι η δυσκολία σας στο να καταλάβετε ότι κάποιοι υποψήφοι έχουν διαφορετικές θέσεις για κάποια θέματα και κοινές θέσεις για κάποια άλλα? Λοιπόν, αυτός ο υποψήφιος, ο οποίος θα κερδίσει και θα εκλεγεί πρόεδρος, θα έχει την νομιμοποίηση να προσπαθήσει, συνδιαμορφώνοντας φυσικά θέσεις μαζί με το υπόλοιπο κόμμα, να κάνει αυτές τις θέσεις. Μα εσείς μιλάτε για κεντροδεξιά και ο κύριος Γεωργιάδης εδώ, δεν ξέρω αν ήταν εδώ σε αυτή την εκπομπή, έκανε ένα σαφή διαχωρισμό και λέει: εγώ είμαι δεξιός, υπάρχουν και κεντρώοι στο κόμμα. Ωραία, λοιπόν, και εγώ σας λέω. Εγώ μιλάω για κεντροδεξιά, αλλά θέλω μια Νέα Δημοκρατία, στο βαθμό που αυτές οι λέξεις όντως μπορεί για κάποιους να έχουν την αξία της, θέλω μια Νέα Δημοκρατία στην οποία και ο δεξιός να αισθάνεται άνετα. Δεν έχουν την αξία τους, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό τι μπορεί να έχουν την αξία τους? Είπα ότι έχουν την αξία τους για κάποιους ανθρώπους. Γιατί είναι η ιδεολογία στην οποία θα δράζετε την πολιτική σας. Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ μπορώ να σας πω. Πώς θα χαρακτηρίζατε πολιτικά τον εαυτό σας? Κεντροδεξιό. Κεντροδεξιό. Ναι, λοιπόν, και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι κάποιος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρώο σήμερα, με κάποιον που αυτοπροσδιορίζεται ως δεξιός, έχουν πολύ λιγότερες διαφορές από ό,τι κοινά σημεία. Γιατί? Διότι η βασική ιδεολογική αντιπαράθεση σήμερα είναι με την αριστερά. Εάν συζητάμε λοιπόν για ένα μεγάλο κόμμα, το οποίο θα ξεπεράσει κατά πολύ το 28%, προφανώς και θα πρέπει να χωράνε σε αυτό το κόμμα και άνθρωποι που δεν θα συμφωνούν σε όλα. Αλλιώς θα είμαστε ένα μικρό κόμμα, συρρυκνωμένο, απόλυτα ιδεολογικά ομοιογενές, σαν το κόμμα. Θα είμαστε ένα κουκουέ της δεξιάς. Δεν προβλέπουμε σε αυτό. Υπάρχει ένα ερώτημα. Είπατε προηγουμένως ότι θα κάνετε κάποιες αλλαγές, σας ρώτησε η συνάδελφος και είπατε θα αξιολογούνται όλοι κτλ. Στο κόμμα σας έχετε και στελέχη, όπως είναι πρώην πρόεδροι, πρώην πρωθυπουργοί. Αυτούς θα τους κάνετε? Τι θέλετε να τους κάνω? Με ρωτάτε, εγώ σας ρωτάω. Με ρωτάτε εσείς. Τι θα τους κάνετε? Τι εννοείς? Τι εννοείται ακριβώς? Ναι, προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείται. Έχουν πέσει το. Η Νέα Δημοκρατία, Νίκο, έχει πέσει στο τρυπάκι που τους έβαλε ο Τσίπρας. Το έβαλε στο μυαλό τους. Και το κατάπιανε το δόλωμα αμάσιτο. Το παλιό και το νέο. Και το πρόβλημα το προεκλογικό που έφεσε ο Τσίπρας στην κοινωνία και κέρδισε, το περάσανε οι ίδιοι στο κόμμα τους. Γι' αυτό λέω, τι θα τους κάνετε αυτούς? Άλλοι τους λένε βαρόνους. Άλλοι τους λένε τα βατζίδες του κόμματος. Άλλοι τους λένε ότι παρεμβαίνουν. Άλλοι ότι έτσι. Τι θα τους κάνετε εσείς? Τι προτείνεις εσύ? Εμένα τι με νοιάζει? Εμένα θα ψηφίσουν Νίκο. Λοιπόν, να σας απαντήσω εγώ. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου,
μερικές φορές δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διοικείται και λίγο φεουδαρχικά. Υπάρχουν βαρονίες στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό, είναι γνωστό. Σας το είπα πρώτος εγώ. Λοιπόν, πράγματι, αυτές τις εποχές όπου το σημείο αναφοράς κάποιους στελέχους είναι η σχέση με κάποιον, πρέπει να τελειώνουμε πια. Δεν είναι οργανωμένα έτσι τα σοβαρά κεντροδεξιά κόμματα. Με αυτούς, αυτό είναι. Λοιπόν, δεν έχω να κάνω κάτι, πέραν του να σας πω ότι ο κάθε... Πώς θα το λύσετε αυτό, ας πούμε. Κοιτάξτε, αυτό λύνεται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Θα τους διώξετε. Όχι, δεν θα διώξω κανέναν. Μισό λεπτό, δεν θα διώξω κανέναν. Τώρα μην βάζεις στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει. Δεν είπα τι είπατε. Σας ρώτησα εγώ. Είπα απλά ότι ένα κόμμα, το οποίο χωρίζεται σε μητσοτακικούς, για να ξεκινήσω από αυτό, σαμαρικούς, αυτό είναι και το βασικό θέμα όταν μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι καλό. Όταν μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μητσοτάκη, και λέτε ότι εγώ σκέφτομαι αυτές τις διαδικασίες, σκέφτομαι η βάση να έχει το λόγο κλπ. Ο πολίτης ο οποίος σας ακούει, επειδή το όνομά σας είναι Μητσοτάκης, σου λέει είσαι κι εσύ από μία από τις γνωστές πολιτικές οικογένειες που συναπαρτίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, από Βαρονία προέρχεσαι. Σωστό. Και εκεί νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα της υποψηφιότητάς σας. Το να πείσετε δηλαδή ότι εννοείτε αυτά που λέτε. Και ότι δεν τα λέτε επί σκοπό εκλογής και μόνον. Κοιτάξτε, επειδή είμαι 11 χρόνια στην πολιτική πια και με έναν πολιτικό λόγο ο οποίος μου επιτρέπει να ισχυρίζομαι ότι έχω επαρκή πολιτική αυτονομία και επειδή στο παρελθόν έχω υπάρξει συνεπής αυτά τα οποία λέω και πράττω, θέλω οι πολίτες να με πιστέψουν ότι αυτά τα οποία λέω τα εννοώ. Και επειδή τα έχω δει από μέσα και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ακριβώς τι λέω, γι' αυτό και θέλω να τα αλλάξω. Επειδή ακριβώς έχω δει από μέσα πώς δουλεύει η Νέα Δημοκρατία. Και ακριβώς αυτές οι αναφορές. Πάντως μπορεί ένας Μητσοτάκης στην πρώτη του τοποθέτηση να λέει είμαι κατά της οικογενειοκρατίας. Δεν ακούγεται αυτό σαν αντίφαση. Εγώ και είμαι υπέρ των ίσων ευκαιριών. Και ποιος σας είπε ότι είναι η πρώτη μου τοποθέτηση. Εγώ το 4 όταν εκλέχτηκα βουλευτής, για να δούμε αν υπάρχει συνέπεια, βγήκα πρώτος με 150.000 σταυρούς. Πρώτος βγήκα και είπα ότι προφανώς στους 150.000 σταυρούς δεν τους πήρα μόνο επειδή είμαι καλός νέος βουλευτής. Τι είπα τότε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε ίσες ευκαιρίες και σε κάποιον ο οποίος δεν είχε το δικό μου πλεονέκτημα να μπει στην πολιτική. Ένα πράγμα. Να σπάσουμε τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Όσο πιο μικρές οι περιφέρειες, τόσο λιγότερη σημασία έχει το όνομα. Το είπα από τότε και εξακολουθώ να αγωνίζομαι γι' αυτό. Άρα, ναι, κάποιος συνειδητοποιημένος γόνος μιας πολιτικής οικογένειας μπορεί να το αλλάξει ενδεχομένως αυτό πολύ καλύτερα από κάποιον άλλον. Διότι εγώ το έχω ζήσει. Έχω ζήσει και τις δύο όψεις του νομίσματος. Όχι μόνο το πλεονέκτημα. Έχω ζήσει, το όνομα γίνεται έχω ζήσει, και μειονέκτημα. Έχω ζήσει, και τα μειονεκτήματα. Σε αυτή την εκλογή είναι μειονέκτημα το όνομά σας. Σε αυτή την εκλογή είναι και πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Θα σας πω γιατί. Είναι μειονέκτημα διότι ναι, υπάρχει μια εικόνα στον κόσμο ότι ο Μητσοτάκης είναι προϊόν μιας πολιτικής οικογένειας. Δεν μου αρέσει η οικογενειοκρατία. Δεν θα μπω στον κόπο να ακούσω ότι έχει να πει. Τον απορρίπτω κατευθείαν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εγώ όμως, κύριε Χατζηνικολάου, έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι πολύ περήφανος για το όνομά μου, για την οικογένειά μου, για τον πατέρα μου συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι προσέφερε πάρα πολλά στον τόπο. Είναι ένας αδικημένος πολιτικός, αλλά ο ίδιος είμαι πολιτικά αυτόνομος. Άρα, εγώ είμαι υπερήφανος για το όνομά μου και δεν πρόκειται ποτέ να πάρω αποστάσεις από αυτό. Θα αγωνίζομαι να κατοχυρώσω την ανεξαρτησία της δικιάς μου πολιτικής άποψης. Έχω δώσει δείγματα γραφής. Δεν ξεκινάω με τάμπουλα ράζα, με καθαρό, έτσι, με λευκό χαρτί. Αλλά από εκεί πέρα, ναι, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν θα θελήσουν να κοιτάξουν πέρα από το όνομα. Το σέβομαι, το δέχομαι και προχωράω παρακάτω. Τώρα, μιλάμε για την οικογένεια και είναι αναμενόμενο το ερώτημα και για τη σχέση σας με την Ντόρα Μπακογιάννη. Η Ντόρα Μπακογιάννη υπήρξε υποψήφια πρόεδρος του κόμματος στην προηγούμενη εκλογή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Αυτή τη φορά είστε εσείς υποψήφιος και η αίσθηση που έχει δοθεί, παρά το γεγονός ότι την ακούσαμε βγαίνοντας από τη Βουλή να λέει εννοείται όταν τη ρώτησαν αν σας στηρίζει, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι υπάρχει πολιτική απόσταση, πολιτική ψυχρότητα ανάμεσά σας. Πολιτική, ξαναλέω, και υπογραμμίζω τη λέξη πολιτική. Κοιτάξτε, και θέλω να σας ρωτήσω. Ποιες είναι οι πολιτικές σας διαφορές? Δεν έχω ακούσει να σας ρωτάει κανείς. Όλοι σας ρωτούν κουτσομπολίστικα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό. Με ενδιαφέρει να μάθω ποιες είναι οι πολιτικές σας διαφορές. Χαίρομαι για την ερώτηση, γιατί είναι αυτή η ουσιαστική ερώτηση.
Διότι οι όποιες διαφωνίες. Γιατί ξέρω ότι η ανθρώπινη σχέση, ναι, έτσι καταλαβαίνω, δεν έχει διαταραχθεί. Καθόλου. Ή έχει. Δεν έχει. Καθόλου. Μάλιστα. Αλλά στο πολιτικό επίπεδο, ναι, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες. Να σας το πω πολύ απλά. Να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Ναι, ορισμένες από τις τολμηρές προτάσεις που σας κατέθεσα πριν για ριζική αλλαγή του κόμματος μπορεί να μην βρίσκουν απόλυτα σύμφωνη την τώρα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια προσέγγιση η οποία λέει ότι στη Νέα Δημοκρατία καλά πάμε βασικά, να κάνουμε μικρές αλλαγές, προέχει να κρατήσουμε το κόμμα ενωμένο. Ανοίγω μια παρένθεση σε αυτό. Δεν κινδυνεύει η ενότητα του κόμματος από κανέναν και πάντως δεν κινδυνεύει από μένα, γιατί εγώ είμαι στην Νέα Δημοκρατία από 15 χρόνια και δεν έφυγα ποτέ. Μπορεί αλλά να έπαιξε ένα ρόλο στη δημιουργία απόστασης πολιτικής ανάμεσα σε εσάς και στην Ντόρα Μπακογιάννη το γεγονός ότι δεν την ακολουθήσατε όταν έκανε τη Δημοκρατική Συμμαχία. Εντάξει, είχαμε τότε μια πολιτική διαφωνία. Πολιτική διαφωνία από αυτού. Εγώ επέλεξα να παραμείνω στην Νέα Δημοκρατία, παρότι είχα εκφράσει και εγώ τις αντιρρήσεις μου. Για την καταψήφιση. Απόψε τη το χτυπήσατε ότι εγώ είπατε δεν έφυγα ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία. Σαν να λέτε ότι η κυρία Μπακογιάννη που θέλει μικρές αλλαγές και τα λοιπά είναι αυτή που έφυγε και, αυτό το οποίο και είπα, άλλοι βέβαια. Αυτό το οποίο είπα κύριε Χατζή και επαναλαμβάνω είναι ότι και εγώ έτσι διαφώνησα ξέλαβα, και εγώ διαφώνησα με την καταψήφιση του πρώτου μνημονίου. Επέλεξα όμως να συνταχθώ με την πλειοψηφία του κόμματος. Να υπακούσω δηλαδή στην κομματική πειθαρχία παρότι διαφώνησα. Και το είπα τότε ξεκάθαρα και το λέω και τώρα. Βέβαια, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν έφυγε, διαγράφει. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Διαγράφει. Δεν έφυγε από μόνη. Δεν έφυγε μόνη. Διαγράφει. Έχει μια σημασία. Διαγράφει ότι επέλεξε να υπερψηφίσει. Εγώ συντάχθηκα με τη γραμμή του κόμματος και από τη στιγμή που εκπροσωπώ δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μου. Δεν μπήκατε στο δίλημα τότε αν θα την ακολουθήσετε ή όχι. Στο νέο της εγχείρημα. Θα σας έλεγα ψέματα, κύριε Χατζηνικολάου, αν σας έλεγα ότι δεν είναι κάτι το οποίο με προβλημάτισε. Αποφάσισα όμως να παραμείνω στην Νέα Δημοκρατία, παρότι διαφώνησα και να αγωνιστώ να αλλάξω την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας μέσα από την Νέα Δημοκρατία. Και άλλαξε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Απλά άλλαξε με μεγάλη καθυστέρηση, πολύ άγαρμα στο δεύτερο μνημόνιο και χάσαμε το 25% του κόμματος. Τώρα, σήμερα. Ποιες είναι οι πολιτικές σας διαφορές? Μου είπατε κάποιες μικρές διαφορές που αφορούν κυρίως τον τρόπο οργάνωσης της κομματικής ζωής στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και πολιτικές διαφορές? Κοιτάξτε, πολιτικές διαφορές υπάρχουν πάντα, αλλά αν με ρωτήσετε αν έχουμε βασικά διαφορετική πολιτική φιλοσοφία, θα σας έλεγα όχι, δεν έχουμε βασικά πολιτική διαφορές στην πολιτική μας φιλοσοφία. Θα επιχειρήσετε να την πείσετε να αναμειχθεί ενεργότερα υπέρ της υποψηφιότητάς σας? Είναι ξεκάθαρο ότι προφανώς και προσβλέπω στην ενεργή της στήριξη και πιστεύω ότι μπορώ να την πείσω να αναμειχθεί πιο ενεργά, αν και, προσέξτε, έχει μια αξία αυτό. Αυτή είναι μια ανθρώπινη προσέγγιση, κύριε Χατζηνικολάου. Σύμφωνοι. Σε πολιτικό επίπεδο, εγώ δεν ζήτησα από κανέναν συνάδελφο βουλευτή ανοιχτή στήριξη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πολλές φορές οι βουλευτές έρχονται σε δύσκολη θέση, πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 συνυποψηφίους, όλοι είμαστε φίλοι μεταξύ μας και πιστεύω ότι το να τοποθετείται ανοιχτά ένας βουλευτής υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου ενδεχομένως να δημιουργεί και δυσκολίες. Άρα δεν θα κάνω κάτι παραπάνω με την τώρα από αυτό το οποίο θα έκανα για οποιοδήποτε συνάδελφο βουλευτή, σε ανθρώπινο επίπεδο είναι σαφές τι θέλω. Κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει μια εικόνα και στηρίζεται και από την κοινοβουλευτική ομάδα, από το πώς μοιράζεται δηλαδή ανάμεσα στους υποψήφιους, ότι ο Κώστας Καραμαλής, για παράδειγμα, στηρίζει τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και μια σειρά καραμανλικών βουλευτών έχει συνταχθεί με τον κύριο Μεϊμαράκη. Ο κύριος Σαμαράς στηρίζει τον Απόστολο Τζιτζικώστα και μια σειρά σαμαρικών βουλευτών είναι οι πρώτοι που πλαισίωσαν τον κύριο Τζιτζικώστα. Τώρα τι γίνεται? Είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι από πίσω και κινούν τα νήματα, προσπαθούν να αποδιγετήσουν τον επόμενο πρόεδρο? Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, κύριε Μακρύ, είναι ότι επισκέφθηκα και τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Και οι δύο με διαβεβαίωσαν ότι θα είναι ουδέτεροι σε αυτήν την εκλογή, ως κατά την άποψή μου οφείλουν να κάνουν. Τους πιστεύετε, κύριε Μητσοτάκη? Από 4 πλευρές είχα την ιδέα. Το ερώτημα όμως ήταν, μας βγήκε αυθόρμητο. Τους πιστεύετε? Από εκεί και πέρα, ο καθένας προφανώς είναι ελεύθερος να κάνει τις δικές του επιλογές. Εγώ δεν έχω ακούσει καμία δημόσια τοποθέτηση ούτε του κύριου Καραμαλή ούτε και του κύριου Σαμαρά. Ακούω συχνά ανθρώπους να μιλάνε εξ ονόματός τους.
δεν είμαι πάντα βέβαιος ότι πράγματι μιλούν εξ ονόματός. Καλά, τώρα, είπατε και τον κύριο Αβραμόπουλο. Η κατανομή και μόνο που βλέπετε και παρακολουθείτε. Οι καραμανλικοί βουλευτές είναι όλοι με τον Μεϊμαράκη. Οι σαμαρικοί βουλευτές είναι όλοι με τον Τζιζί Κώστα. Όχι, όλοι. Σχεδόν όλοι. Η πλειοψηφία είναι. Παιδιά, τώρα μην κρίνετε. Υπάρχει ένα τέτοιο ρεύμα. Υπάρχει. Η πλειοψηφία είναι είτε από εδώ είτε από εκεί. Αυτό δηλαδή εσάς σας φαίνεται ότι δεν εμπλέκονται. Επειδή στη ρητορική λένε είμαστε ουδέτεροι, δεν εμπλέκονται. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ βλέπω. Σας ενοχλεί αυτό τέλος πάντων? Να θέσω εγώ το ερώτημα διαφορετικά, ναι, γιατί νομίζω ότι η ουσία έχει αυτό. Είναι σε θέση να επηρεάσουν καθοριστικά την εκλογή τα δύο αυτά πρόσωπα? Κατά την άποψή μου, δεν είναι σε θέση να επηρεάσει καθοριστικά την εκλογή από τη στιγμή που θα έχουμε μεγάλη προσέλευση νεοδημοκρατών στην κάλπη. Γι' αυτό και όλες αυτές οι συζητήσεις. Ποιος στηρίζει, τι στηρίζει. Είναι χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Για μένα σημασία. Είναι χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Εγώ προσπαθώ προσωπικά να έχω όσο το δυνατόν απευθείας συνομιλία με τους πολίτες. Γι' αυτό και δίνω πολλές συνεντεύξεις και υποβάλλομαι στην βάσανο με την καλή έννοια να απαντήσω σε δύσκολες ερωτήσεις, γιατί αυτό πρέπει να κάνω ως υποψήφιος πρόεδρος, και πολλές περιοδίες για να με γνωρίσουν οι πολίτες προσωπικά, να ξεπεράσουν ενδεχομένως τα όποια στερεότυπα μπορεί να έχουν για μένα και να με ακούσουν για το πώς εγώ πιστεύω ότι μπορώ να μεγαλώσω την παράταξη. Είναι αλήθεια ότι νομίζω από τους τέσσερις ο κύριος Μητσοτάκης, ίσως επειδή έθεσε και νωρίτερα την διάθεση για την υποψηφιότητα, έχει αναλύσει αρκετά περισσότερο. Πάντως δεν απάντησε στο ερώτημα, ναι, κύριε Χατζηνικολάου. Στο ερώτημα που του είπαμε, τι θα κάνει με τους δεινόσαυρους, κροκοδίλους και άλλους τέτοιους που υπάρχουν στην Νέα Δημοκρατία. Οι βαρόνοι, τέλος πάντων, όλοι αυτοί που κυκλοφορούν στα πόδια σας, θα τους στέλνετε, θα τους πείτε να φύγουν, να ησυχάσετε, να πάτε σε μια άλλη λογική το κόμμα σας. Που λέτε ότι δεν επηρεάζουν κανέναν προηγουμένως. Σας διαβεβαιώνω. Που λέτε, είπατε εσείς ότι δεν επηρεάζουν, εγώ δεν το ξέρω. Πιστεύω αυτό το οποίο είπα. Ναι. Είναι τι ότι κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις εάν υπάρχει μια μαζική προσέλευση. Επηρεάζει τους βουλευτές όμως. Αλλά πάμε παρακάτω. Ναι, και δεν πιστεύω ότι ούτε οι βουλευτές πιστεύω ότι μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την πορεία αυτή τη στιγμή. Λέτε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το πιστεύω πάρα πολύ. Εντάξει, τέλος πάντων. Το πιστεύω ακράδαντα. Τι θα τους κάνετε, άμα μπαίνουν με στα πόδια σας? Πάνε να αλλάξετε το κόμμα και σου λένε ένα λεπτό, δεν θέλω να τα αλλάξει. Δεν θέλω να αλλάξει αυτό. Δεν θέλω να πειράξει εκείνο. Α, το πρόσωπο εκεί. Μην αλλάξει τη δομή. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, κατά ψέματα, ως κόμμα έχει μια δομή ενός παλαιοκομμουνιστικού κόμματος. Ναι. Περί αυτού πρόκειται δηλαδή. Ναι. Δυναστικό κόμμα αυτό. Να σας απαντήσω. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Τι θα τους κάνετε άμα μπουν στα πόδια σας? Ναι. Αυτό θέλω να μάθω. Θα αναζητήσω τη συμβολή τους και μετά θα κάνω αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι σωστό για το κόμμα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Και, αυτό για το οποίο θα έχω πάρει εντολή. Εντολή. Καλά, γιατί αν εγώ. Μισό λεπτό. Αν εγώ εκλεγώ. Θα εκλεγώ λέγοντας πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το τι θέλω να κάνω. Μην το κάνεις σαν τον κύριο Τσίπρα που λέει πήρα εντολή για να μην βάλω το μνημόνιο και το ψήφισε. Μην μου τα εννοώ ότι δεν θα εκπλαγεί κανείς αν πάω να κάνω αυτά τα οποία λέω. Τα οποία μην έχετε καμία βολή, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ένα κομμάτι του κομματικού κατεστημένου της Νέας Δημοκρατίας ενοχλείται με αυτά τα οποία λέω. Ναι, την νομεκλατούρα, αυτού δεν του κάνετε, α πούμε. Αυτό ρωτάω το σιγά. Σα είπα τι θα κάνω. Δεν μου λέτε θα του διώξετε. Άμα με ρωτάτε. Μην με ρωτάτε για εκλεγμένα στελέχη. Άμα με ρωτάτε αν θα αξιολογηθούν τα κομματικά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, όλα θα αξιολογηθούν. Και αν κάποιο δεν κάνει τη δουλειά του, δεν θα συνεχίσει. Σα κάλυψα. Είπατε πριν από λίγο ότι δεν μπορούν οι πρώην πρόεδροι να επηρεάσουν. Για τον κύριο Σαμαρά, κάπου το καταλαβαίνω. Για τον Καραμαλή, πάντως, εμείς που παρακολουθούμε τα τη Νέα Δημοκρατία, λένε ότι στο τέλος γίνεται πάντα ή γινόταν ό,τι ήθελε ο Καραμαλής. Άρα θεωρείτε ότι ούτε ο Καραμαλής θα επηρεάσει αυτή τη διαδικασία? Καταρχάς κάνετε μια υπόθεση επιρροής την οποία εγώ επί της αρχής δεν την δέχω. Με την έννοια ότι αυτό το κόμμα έχει ιδιοκτήτη ή είναι η οικογένεια Καραμαλή? Όχι. Λοιπόν, εάν θεωρήσουμε ότι το κόμμα έχει ιδιοκτήτη, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το κόμμα έχει ιδιοκτήτη και μετόχους τους εκατοντάδες χιλιάδες των πολιτών που θα έρθουν να ψηφίσουν και ο καθένας έχει μια μετοχή. Μία μετοχή. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εάν θεωρήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με μεγαλομετόχους, μικρομετόχους και που χρειάζεται συμφωνία μετόχων μεταξύ μας για να συνοηθούμε, αυτό είναι ένα φεουδαρχικό κόμμα. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία σύγχρονη κεντροδεξιά παράταξη, την οποία εγώ θα ήθελα να υπηρετώ. Και αν έχουμε δώσει την εντύπωση ότι κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, εδώ πέρα είμαστε να τα αλλάξουμε αυτά. Να.
Ναι, κυρία Μιχαλή. Εγώ λίγο παρακάτω ήθελα να σταθώ πάλι στην υποψηφιότητα και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη, επειδή έχω ακούσει και εσάς δηλώσεις σας που λέτε ότι υποσχέθηκα ότι εγώ ίδιος θα κάνω τη ζωή του κυρίου Τσίπρα δύσκολη. Ο κύριος Γεωργιάτης λέει ότι εγώ θα νικήσω τον Τσίπρα. Αυτό βγάζει προς τα έξω σαν να ετεροπροσδιορίζεστε. Είναι οι τέσσερις απανωτές ήττες, είναι αυτό που είπε πριν ο Νίκος ότι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας να θέσει το παλιό και το νέο, οπότε και εσείς ψάχνετε τον αντιτσίπρα ώστε να πείσετε τους ψηφοφόρους, όχι μόνο τους δικούς σας που χάσατε, αλλά και άλλους οι οποίοι έχουν μείνει ορφανοί από χώρους και έχουν πάει ενδεχομένως στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εσείς θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τον Τσίπρα. Αυτό είναι το διακύβευμα. Καταρχάς δεν ψάχνουμε κανέναν αντιτσίπρα. Αυτό θα ήταν τεράστιο λάθος για τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός με μεγάλο επικοινωνιακό χάρισμα, με περιορισμένη κατά την άποψή μου ουσία, ο οποίος εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και ο οποίος κατάφερε πράγματι να κερδίσει δύο εκλογές, αλλά θα βρεθεί προ πολύ μεγάλων δυσκολιών. Οι τελευταίες εκλογές ήταν πολύ προσωποπαγικές. Δηλαδή ήταν σε επίπεδο φτάσαμε να λέμε ότι θα εκλέγουμε πρωθυπουργό. Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι παράδειγμα προς μίμηση. Εάν το αντιτσίπρας το ορίζεται ως κάποιος ο οποίος θα έχει τα αντίθετα χαρακτηριστικά από τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή να μπορεί να σταθεί υπεύθυνα και καλά στο εξωτερικό, να μπορεί να προσελκύσει πραγματικά επενδύσεις, να μπορεί να οργανώσει ένα δημοκρατικό κόμμα, να λέει την αλήθεια στους πολίτες, έστω και αν αυτή είναι δύσκολη, τότε τον όρο αντιτσίπρας τον αποδέχομαι. Όχι όμως αντιτσίπρας κλόνος του Τσίπρα. Χρειαζόμαστε ακριβώς το ανάποδο από αυτό το οποίο πρεσβεύει ο κ. Βλέπετε Τσίπρας. Κάποιος από τους συνυποψηφίους σας να είναι αντιτσίπρας με την έννοια που το περιγράψατε? Όχι. Όχι. Δεν βλέπω κάποιον στην υποψηφιό μου ο οποίος να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Εγώ το ρώτησα περισσότερο γιατί είχαμε και όλη αυτή στην προεκλογική περίοδο την ανάλυση των επικοινωνιολόγων στα πρόσωπα. Ναι, γι' αυτό σας το ρωτώ. Αν η κοινωνία θέλει το καινούριο και το νέο. Ο κύριος Τσίπρας πράγματι ήταν πολύ καλός στο να επικεντρώσει τη μάχη στο πρόσωπό του. Και πράγματι εκεί κέρδισε. Και το άφθαρτο θα μπορούσα να πω. Ναι, το άφθαρτο. Που δεν φέρει και βάρη παρελθόντος. Ναι, το άφθαρτο στη δεύτερη εκλογή είναι λιγότερο άφθαρτο, στην τρίτη θα είναι πολύ λιγότερο άφθαρτο. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ δεν θεωρώ ότι αντιπαρατίθεται μόνο ένα πρόσωπο. Το δικό μου όραμα για την Νέα Δημοκρατία θα ήταν να προτάξω μια συγκροτημένη ομάδα να αντιπαρατεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι μόνο θέμα του υποψήφιου πρωθυπουργού, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η κυβέρνηση αυτή θα έχει τεράστια προβλήματα, όχι μόνο λόγω του κύριου Τσίπρα, αλλά λόγω της τραγικής ανικανότητας μιας σειράς υπουργών, οι οποίοι επιβραβεύθηκαν με δεύτερη φορά υπουργείο, παρότι απέδειξαν ότι δεν είναι ικανοί. Άρα το δικό μου όραμα για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι να μπορώ να προβάλλω μια ηγετική ομάδα στελεχών. Επανερχόμενοι όμως και σε αυτό που είπε πριν ο κύριος Χατζής, ο κύριος Τσίπρας τώρα έχει καταφέρει μέσα σε αυτό το διάστημα να έχει καθαρίσει, αν μπορώ να πω έτσι, και το κόμμα του και αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει εσωκομματική αντιπολίτευση. Ναι. Τώρα επανερχόμενοι στην προηγούμενη κουβέντα εδώ για το τι θα κάνετε με όλα αυτά τα πρόσωπα βαρώνους, πώς θα τους αποκαλέσουμε δεινοσαύρους, όλοι αυτοί προφανώς μπορούν να παρεμβαίνουν και να αλλάζουν ή να συνδιαμορφώνουν ή να αλλάζουν αυτό που εσείς θέλετε να κάνετε. Η συνδιαμόρφωση είναι προϋπόθεση για οποιοδήποτε οργανωμένο κόμμα. Εγώ δεν λέω ότι στη Νέα Δημοκρατία στην οποία εγώ θα προεδρεύω θα γίνεται το δικό μου. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Αλλά αν πηγαίνει πίσω όμως, ναι, ξανά και έχει μπροστά. Να πάμε στο διατάφτα τώρα και να πάμε και σε ορισμένα πρακτικά ζητήματα. Διατάφτα είναι όλα αυτά. Όχι, εντάξει, διατάφτα. Έχουμε το πιο πρακτικό ζήτημα που είναι η διαφημίση. Μα έχω θέμα σοβαρό. Μετά το πρακτικό θα μου δώσει το λόγο. Ζήτημα, θα μου δώσει θα σου δώσω το λόγο και θα πάω στους συμπολίτες μας μετά. Για να αρχίσουν να θέτουν εκείνη τα δικά τους ερωτήματα. Πολύ ωραία, κύριε Χατζή. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Ορίστε η αίτηση. Τα δικαιολογητικά σας. Δικαιολογητικά. Καλά. Δικαιολογητικά δεν έχεις. Δικαιολογία έχεις. Σταμάτα εσύ. Πάρε το 11888 για πληροφορίες, για δημόσιες υπηρεσίες. Εφορίες, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, νομαρχίες. Και όλα τα δικαιολογητικά. Όλα. Όλα. Σούπερ αριθμός. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στον παρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα
ως την Τίνο και τη Σπάρτη, παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, Rock Party, η απόλυτα χορευτική rock συλλογή με όλες τις διαχρονικές επιτυχίες σε 2 CD. Μαζί, ιστορικά θέματα, ο αγώνας για τη Βόρειο Ήπειρο και η χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Το Σάββατο με την Αγορά, η δίκη του Φραντς Κάφκα. Ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία του 20ου αιώνα. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η συλλεκτική έκδοση που περιλαμβάνει και τα ανολοκλήρωτα κεφάλαια. Μαζί Τζέιμι, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής με την υπογραφή του Τζέιμι Όλιβερ. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την Αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Σπάσιμο, ε! Άσε τους πλακίτσες. Πες μου τι να κάνει. Πάρε στο 11888 για κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους. Και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα. Ε, ναι. Έτσι. 11888 Σούπερ.
αριθμός. Στον κύριο Τάκη Χατζή θα πάω. Ναι, το ερώτημα είναι το εξής, ότι αύριο το μεσημέρι, γύρω στις 12 η ώρα, μπορεί να είναι και 12.30, ο κύριος Νικολόπουλος, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, αλλά έχει και ένα δικό του κόμμα, το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, θα ανακοινώσει, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, μια ανεξάρτητη πορεία. Έτσι δηλώνει. Ανακοινώνει την επανενεργοποίηση του κόμματος. Όχι, και λέει τώρα στο Twitter, Νίκο, ναι, ότι ενδεχομένως να έχουμε μια, όχι ενδεχομένως, θα έχουμε μια ανεξάρτητη πορεία, αυτόνομη και τα ρέστα. Μάλιστα. Εάν, κύριε Μητσοτάκη, έχετε κάνει μια δήλωση και την ξέρουμε, εάν ο κύριος Νικολόπουλος τέλος πάντων να ακολουθήσει μια άλλη πορεία, δεν θα μπορεί να επανέλθει στη Νέα Δημοκρατία, με δεδομένο ότι είναι ένα παλιό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, από τα μαθητικά χρόνια δηλαδή. Ήταν στη Μακή, τον θυμόμαστε τον κύριο Νικολόπουλο. Είναι άσχετο. Και εγώ ήμουν στη Μακή, αλλά δεν άλλαξε τρία. Άλλο λέω, εντάξει, ένα λεπτό. Και άλλοι άλλαξαν. Κόμμα και ξανά στην Δημοκρατία, έχουν ρίξει κυβερνήσεις. Ένα λεπτό. Εγώ ρωτάω συγκεκριμένο ερώτημα. Αυτός ο βουλευτής θα είναι από εσάς αποδεκτός αύριο το πρωί στη Νέα Δημοκρατία? Και αν δεν είναι από εσάς και είναι κάποιος άλλος αρχηγός και τον εφέρει στη Νέα Δημοκρατία, ποια θα είναι η αντίδρασή σας? Τώρα, νομίζω ότι πραγματικά δεν είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας η προσωπική διαδρομή του κ. Νικολόπουλου. Έτσι, ναι. Εσείς θα το πείτε. Εγώ σας το λέω. Εγώ ερώτηση κάνω. Ναι, εσείς νομίζω ξέρετε... ότι έχουμε πιο σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Δεν είναι σοβαρό θέμα ο κ. Νικολόπουλος? Όχι, δεν είναι. Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί άκουσα τον κύριο Μεϊμαράκη την περασμένη Πέμπτη να κάνει δηλώσεις και να λέει ότι εγγυάται την ενότητα του κόμματος. Και πατάει αρκετά εκεί, στην δική του υποψηφιότητα, ότι είναι ο εγγυητής της ενότητας. Αυτό τώρα σημαίνει ότι οι υπόλοιποι τρεις δεν εγγυάστε την ενότητα του κόμματος? Νομίζω ότι όλοι εγγυώνται την ενότητα. Αλλά να μιλήσω για λογαριασμό μου. Εγώ είμαι στην Δημοκρατία από 15 ετών. Ήμουνα στη Μακή με κοντά παντελονάκια όταν ο κ. Μεϊμαράκης ήταν ήδη πρόεδρος της ΟΝΕΔ και βουλευτής. Βουλευτής έχω διατελέσει, πρόεδρος επιτροπών στη Βουλή, υπουργός, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τώρα διεκδικώ να είμαι πρόεδρος του κόμματος. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει η ενότητα του κόμματος από κανέναν εφόσον ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία της μαζικής εκλογής από τους πολίτες. Δεν τίθεται με άλλα λόγια ζήτημα ενότητος, διότι ο πρώτος ο οποίος θα αμφισβητήσει τον επόμενο αρχηγό, διότι έτσι διαταράσσεται η ενότητα του κόμματος, θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλη την κοινωνία των νεοδημοκρατών. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Θα ήταν καλό τώρα, όσο γίνεται αυτός ο δημόσιος διάλογος, να πούμε κάτι πάρα πολύ απλό, όλοι στην υποψήφοι. Σε αυτές τις εκλογές θα υπάρχει ένας νικητής και τρεις χαμένοι. Εγώ δεσμεύομαι δημόσια ότι αν δεν καταφέρω να εκλεγώ πρόεδρος, θα είμαι απλός στρατιώτης της παράταξης, υπηρετώντας τον καινούριο πρόεδρο. Πώς το οποίος... λέτε αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Όταν λέω, δεν ξέρετε ο κύριος Τζιτζικώστας ποιον θα ορίσει πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτομάδας, πώς θα την υπηρετήσετε αυτήν την κοινοβουλευτική ομάδα, αφού δεν ξέρετε ποιος θα είναι ο πρόεδρός της? Καταρχήν, και ο οποίος ενδεχομένως να πάρει και εντολή να γίνει κάτι κυβέρνηση. Θα ορίσει, γιατί χθες άκουσα τον κύριο Τζιζικώστα στην ομιλία του να λέει ότι δεν θα υπάρξει διαρχία. Μα τι δεν γίνεται αυτό? Για τα ζητήματα. Μα δεν γίνεται αυτό. Θίγεται ένα θέμα ουσιαστικό. Δεν γίνεται. Πράγματι, και εγώ έχω ζητήσει από τον κύριο Τζιζικώστα να τοποθετηθεί δημόσια για το πρόβλημα το οποίο ανακύπτει από το ασυμβίβαστο, το συνταγματικό, το οποίο δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση και δεν μπορεί να προσπεραστεί. Ο κ. Τζιτζικώστας, όπως και οποιοδήποτε περιφερειάρχης, δεν μπορεί να είναι βουλευτής μέχρι το 19. Είναι ένα ζήτημα. Προκύπτει ζήτημα διαρχίας. Πρέπει ο κ. Τζιτζικώστας να τοποθετηθεί. Κοιτάξτε, δημόσια. Δεν είναι απλώς ένα ζήτημα. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό ζήτημα. Γιατί, είναι σημαντικό ζήτημα γιατί είμαστε σε κοινοβουλευτικό σύστημα. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυτός που κατά το Σύνταγμα απολαμβάνει του μεγαλύτερου κόμματος απολαμβάνει των προνομίων και επίσης αυτός που παίρνει και την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Επομένως, το ερώτημα είναι αν κάποιος ψηφίσει Τζιτζικώστα, ποιος εκλέγεται? Επειδή το ζήτημα διότι αυτό είναι το ερώτημα. Διότι η δημοκρατία μας λειτουργεί με αυτούς τους κανόνες. Η δημοκρατία μας είναι κοινοβουλευτική. Το Σύνταγμα έχει γραφτεί θεωρώντας αυτονόητο δηλαδή εκλέγω ότι ο πρόεδρος πρώτο του κόμματος είναι βουλευτής. Παράδειγμα λέω, ναι, και γίνεται αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και στη συνέχεια πρωθυπουργός. Γιατί ούτε το 19 μπορεί να εκλέγει? Εντάξει, πρωθυπουργός μπορεί να είναι εξοκοινοβουλευτικός υπό την έννοια μπορεί, ότι ναι, η κυβέρνηση μπορεί να, είναι μπορεί να μετέχει αν συμφωνήσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Βεβαίως. Ναι. Προσέξτε. Βεβαίως. Αν συμφωνήσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να ψηφίσω, παράδειγμα λέω, ο Τζιτζικώστα και να βγει Σαμαράς. Ή να ψηφίσω ο Τζιτζικώστα
Κώστα και να βγει ο δεύτερος. Κύριε Χατζηνικολάου, όποιος θα είναι δεύτερος. Εγώ, ναι, εμένα μου είναι πολύ, μου είναι προσωπικά πολύ συμπαθής ο κύριος Τζιτζικώστας, αλλά στο θέμα αυτό. Και σε μένα είναι πολύ συμπαθής. Οφείλει να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Ποιος θα είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος σε περίπτωση που κερδίσει. Αυτό το ερώτημα είναι μείζον. Εγώ θεωρώ ότι είναι ζήτημα. Εγώ διάβασα στις εφημερίδες δύο σενάρια. Τα διάβασα αυτή την Κυριακή. Ένα σενάριο ότι μπορεί να είναι ο δεύτερος της εκλογικής μάχης για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας που θα αναλάβει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή βγαίνει πρώτος ο Τζικώστας, δεύτερος ο Μητσοτάκης, να είναι ο Μητσοτάκης ή να είναι ο Μεϊμαράκης ή να είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όποιος είναι δεύτερος, αν εκλεγεί πρώτος ο Τζικώστας. Μην σας απαντήσω εγώ. Νομίζω ότι... Όχι, να ρωτήσω εσάς για παράδειγμα, αν ήσασταν δεύτερος, αν θα δεχόσασταν να παίξετε αυτό το ρόλο. Αυτό είναι. Εγώ θεωρώ ότι το μοντέλο της διαρχίας έχει ουσιαστικά ζητήματα. Διότι η νομιμοποίηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος δεν μπορεί να προέρθει μόνο από τον διορισμό του αρχηγού. Χρειάζεται να απολαμβάνει και τις εμπιστοσύνες της κοινοβουλευτικής ομάδος. Ο πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται και είναι και βουλευτής, την απολαμβάνει de facto την εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Ο πρόεδρος, ο οποίος δεν είναι βουλευτής, δεν την απολαμβάνει. Άρα, με ρωτάτε εμένα. Επομένως, λέτε ότι δεν μπορεί να διορίζεται. Δεν μπορεί να διορίζεται. Της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να διορίζεται. Θα γίνει αποδεκτός από τους υπόλοιπους. Θα γίνει αποδεκτός. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Άρα, εκεί υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα, αλλά για να μην απαντώ εγώ. Για λογαριασμό του κ. Τζιτζικώστα, πιστεύω ότι και επειδή ο κ. Τζιτζικώστας έχει προσκληθεί κιόλας να συμμετάσχει σε κοινοβουλευτική ομάδα, την οποία θα κάνουμε φαντάζομαι και εντός της εβδομάδας. Καταρχάς για να συζητήσουμε πω ότι η ίδια απάντησε ότι θα έρθει στον ΕΝΙΚΟ. Θα έρθει στον ΕΝΙΚΟ. Απάντησε ήδη και τον αναμένουμε για να ορίσουμε ημερομηνία. Να υποθέσω ότι θα είναι το πρώτο ερώτημα το οποίο θα του θέσετε, διότι πράγματι είναι ένα πολύ ουσιαστικό ερώτημα. Γιατί πραγματικά συζητάμε τώρα εμείς. Μπορώ να κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα, αν είναι επί του ιδίου θέματος, ναι. Είναι επί της υποψηφιότητας του κ. Μητσοτάκη. Κάντε το για να κάνω κι εγώ ένα και να πάω στους συμπολίτες. Πέρσι το καλοκαίρι, και είναι στις θελώδες μέρες του δημοψηφίσματος, είχατε μιλήσει πρώτος δημόσια για το περίφημο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Αυτό το Ευρωπαϊκό Κόμμα που θα είχε μέσα και λίγο Πασόκ και λίγο Ποτάμι, δηλαδή όλες τις δυνάμεις του ΝΕ, ήταν ad hoc για τότε ή αν εκλεγείτε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνετε άνοιγμα σε στελέχη του Πασόκ και του Ποταμιού και τώρα. Εάν εκλεγώ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνω ένα ουσιαστικό άνοιγμα σε πολίτες οι οποίοι ψήφισαν ναι στο δημοψήφισμα, άρα απεδέχθησαν επί της αρχής τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ένα πλαίσιο πολιτικής όπως αυτό έχει διαμορφωθεί. Και δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Πόσοι είναι αυτοί, κύριε Χατζηνικολάου? 700.000 πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι. Στους εκλογείς θα κάνετε το άνοιγμα και σε στελέχη. Γιατί τότε λέγατε να κατέβετε όλοι μαζί. Αυτό ήταν το Ευρωπαϊκό Κόμμα ως σκέψη. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, η οποία απαιτούσε και τελικά επιβεβαιώθηκε και από το αποτέλεσμα ότι δεν μπορούσαμε μόνοι μας να κερδίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν ένας εκλογικός σχηματισμός για να νικήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο εκλογικό ενδεχόμενο, αλλά αν με ρωτάτε εάν στρατηγική μου είναι να προσεγγίσω πολίτες οι οποίοι τοποθετούνται σε κόμματα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι η πρώτη μου πολιτική προτεραιότητα. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα πολιτικής επικαιρότητας. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η θέση σας για το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά μας και την επίπτωση που έχει στον τουρισμό μας και για τους τελευταίους χειρισμούς της Τρόικας αναφορικά με το φθηνό ελληνικό φάρμακο, δηλαδή αναφορικά με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι ότι δύο στρατηγικοί τομείς της οικονομίας μας που πηγαίνουν καλά, ο τουρισμός και η φαρμακοβιομηχανία, δέχονται πλήγματα από τους δανειστές για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των δικών τους τουριστικών βιομηχανιών και των δικών τους φαρμακευτικών βιομηχανιών. Να ξεκινήσω με το δεύτερο. Έχουμε μια υγιή ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Η φαρμακευτική δαπάνη έχει πέσει από τα 5 δισεκατομμύρια στα 2 δισεκατομμύρια. Έχει γίνει μια σημαντική εξοικονόμηση. Θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο της κάθε ελληνικής κυβέρνησης, στο βαθμό που οι τιμές των φαρμάκων είναι ανταγωνιστικές και μπορούν να είναι ανταγωνιστικές, προφανώς να μπορεί να στηριχθεί και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο
της προσαρμογής των τιμών σε σχέση με πολύ φτηνά γενώσιμα, μπορούμε να κάνουμε μια πολιτική που να μην επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο και ταυτόχρονα να κρατάει δουλειές στη χώρα σε ένα κλάδο που είναι ανταγωνιστικός. Άρα υπάρχουν περιθώρια για διαφοροποίηση από την πολιτική. Υπάρχει ένα άρθρο μόνο στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο αφορά στο φάρμακο, το οποίο έχει μπει λίγο από το πουθενά. Πρέπει να το δούμε, πρέπει να το μελετήσουμε, πρέπει να μας εξηγήσει ο αρμόδιος υπουργός τι σκοπεύει ακριβώς να πετύχει με αυτό το, φάρμακο. Γιατί η δαπάνη είναι προσδιορισμένη στα 2 δισεκατομμύρια. Δεν ζητάει και κανείς να μειώσουμε. Και περιλαμβάνει και τα εμβόλια εκεί. Λοιπόν, και δεν, το λέω γιατί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν περιλαμβάνεται το κομμάτι της πρόληψης στη φαρμακευτική δαπάνη. Πάντως, δεν είναι δηλαδή 2 δις, είναι ακόμα μικρότερη. Θέλουμε περισσότερα γενώσιμα. Αλλά δεν υπάρχει κανείς λόγος, εφόσον είναι ανταγωνιστικά, τα γενώσιμα μην είναι ελληνικά γενώσιμα. Τουρισμός. Λοιπόν, το ΦΠΑ στα νησιά γνωρίζετε ότι είναι ένα θέμα για το οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει πολύ μεγάλες μάχες. Και είχαμε καταφέρει να το αποτρέψουμε. Δεν λέω ότι θα μπορούσαμε, ντε και καλά, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είχε επιβληθεί, αλλά πάντως είχαμε καταφέρει να το σπρώξουμε στο μέλλον το ζήτημα αυτό. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η νησιωτική πολιτική. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς υπάρχει και ένας διαχωρισμός μεταξύ μεγάλων και πιο μικρών νησιών. Εγώ θα ήθελα ειδικά για τα μικρά νησιά της Παραμεθωρίου, τα οποία σήμερα ταλαιπωρούνται και έχουμε τεράστιο πρόβλημα να κρατήσουμε τον πληθυσμό εκεί, να μπορέσουμε να βρούμε ισοδύναμα αντισταθμιστικά μέτρα. Θα μπορούσε να είναι μια έκπτωση στον ένφια, παραδείγματος χάρη, για να μπορέσουμε τουλάχιστον για τα μικρά νησιά. Εδώ πέρα που έχουμε φτάσει, να δώσουμε μια στήριξη σε νησιά όπου υπάρχουν 50, 100, 200 πολίτες οι οποίοι πραγματικά τα κρατούν ζωντανά. Μία φράση μόνο γι' αυτό. Ναι, για να δώσω δείτε, στην κυρία Μιχαηλιδάκη. Για να δούμε και τι, γιατί με ρωτήσατε πριν και για το ζήτημα των διορισμών και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικόλα, ότι όταν άνοιξαν τα σχολεία, στο Καστελόριζο δεν υπήρχε δάσκαλος. Το δημοτικό. Δεν άνοιξε καθόλου το δημοτικό στο Καστελόριζο. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να μας κάνει εθνικά υπερήφανους κατ' οποιονδήποτε τρόπο. Ναι, κυρία Μιχαηλιδάκη. Εγώ απλώς θέλω να βάλω με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Μητσοτάκη σχετικά με το πλαστικό χρήμα, επειδή συζητείται πάρα πολύ αυτές τις μέρες, νομίζω στην Καθημερινή. Mm. Λοιπόν, το πλαστικό χρήμα είναι των μετρητών. Εγώ όμως θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη, αν πια έχει αυξηθεί τόσο πολύ συναλλαγή με το πλαστικό χρήμα, αν πρέπει να μπει και μια νέα συνεργασία, μια νέα. Μια παρέμβαση στις τράπεζες για το κέρδος που έχουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω μιλήσει για την ανάγκη να καταστήσουμε τη χρήση πλαστικού χρήματος υποχρεωτική, όχι προφανώς για να αντικατασταθεί πλήρως το μετρητό, αλλά να επιβάλλουμε και όπου αυτό είναι εφικτό για τη χρήση της φοροδιαφυγής. Πλαστικού χρήματος. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βρούμε χρήματα για να μειώσουμε τη φορολογία. Διότι μιλάμε για τη φοροδιαφυγή, αλλά το πλαστικό χρήμα και το ηλεκτρονικό χρήμα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή. Ναι. Αλλά αυτό σημαίνει όμως μια ξεκάθαρη συνεννόηση με τις τράπεζες να μειώσουν τις προμήθειες. Τις χρεώσεις. Οι προμήθειες είναι πάρα πολύ ακριβές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαστικό χρήμα θα αυξηθεί και κερδίζουν ουσιαστικά. Τώρα, και αν αυτό προχωρήσει, άρα, θα κερδίζουν ακόμη περισσότερο. Ειδικά αν προχωρήσει αυτή η σκέψη, είναι σαφές ότι πρέπει να συνοδεύεται από μια ξεκάθαρη συμφωνία με τις τράπεζες για ουσιαστική μείωση των προμηθειών. Μα. Και νομίζω ότι αυτό θα το δεχτούν και οι τράπεζες. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα των συμπολιτών μας. Ελάτε. Καλησπέρα κύριε Μητσοτάκη. Σκεγαντάρης Σπύρος ονομάζομαι. Θα ήθελα να ρωτήσω, βασικά να ξεκινήσω ότι να πούμε το ΠΑΣΟΚ το 2009, τον Οκτώβριο του 2009, κερδίζει την εκλογική αναμέτρηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Βλέπουμε ότι σήμερα, μετά από κάμποσες αναμετρήσεις, το ΠΑΣΟΚ παλεύει για ένα, είναι στα μονοψήφια, ας πούμε, ποσοστά. Σίγουρα, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και η ηγεσία που κατέληξε εκεί πέρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, πόσο πιθανή θεωρείται μια τέτοια εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία και πόσο καθοριστική θεωρείται τη συγκεκριμένη εκλογή Προέδρου του κόμματός σας για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Πόσο καθοριστική θεωρείτε την εκλογή αυτή? Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει την τύχη του ΠΑΣΟΚ, διότι
απεδείχθη από τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις ότι παρότι εφάρμοσε δύσκολες πολιτικές, κατάφερε και συγκράτησε τις δυνάμεις της. Και θα είναι πάντα η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Το ερώτημα είναι πόσο μεγάλη θα είναι. Και για μένα το βασικό δίλημα αυτών των εκλογών είναι στασιμότητα ή δημιουργική ανανέωση. Αν μπορούμε να μεγαλώσουμε ουσιαστικά την παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά σε μια εποχή όπως ΣΥΡΙΖΑ, θα δοκιμαστεί. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα είναι στην ίδια κατάσταση σε 6 μήνες από ό,τι είναι σήμερα. Θα αναγκαστεί να επιβάλλει δύσκολες πολιτικές, δεν θα μπορέσει να φέρει ανάπτυξη στον τόπο. Μπορούμε να πείσουμε εμείς ότι έχουμε μια εναλλακτική πρόταση για την ανάπτυξη που να δημιουργήσει δουλειές, να ξαναμιλήσουμε ουσιαστικά στον ιδιωτικό τομέα, στο μικρομεσαίο, στο νέο επιχειρηματία. Με αυτούς πρέπει να αποκαταστήσουμε πρωτίστως τις σχέσεις μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε δυσάρεστοι με κάποιους άλλους, διότι ευχάριστοι με όλους αποκλείεται να είμαστε, αλλά υπό αυτές τις προϋποθέσεις η Νέα Δημοκρατία όχι απλά δεν θα γίνει Πασόκ, αλλά μπορεί πάλι να προσβλέπει σε σημαντική αύξηση των ποσοστών της. Ελάτε. Καλησπέρα κύριε Μητσοτάκη, ονομάζομαι Κατσαγκόλης Γιάννης. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση απλή και εύκολη. Μιλάγατε για χρηστή διακυβέρνηση του τόπου μας. Από το 1980 κύριε Μητσοτάκη μέχρι σήμερα παρακολουθώ τα πολιτικά δρόμενα όπως όλοι μας. Δεν έχει γίνει αξιοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει λογοδοσία όπως είπατε και δεν υπάρχει και διάβια. Η διάβια είναι την τελευταία που τη φέρατε. Μακάρι να τα καταφέρετε, είστε ένας νέος άνθρωπος, ο λόγος σας είναι απλός και σαφής σε όλους μας και κατανοητός. Η ερώτησή μου θα ήθελα να ίσως έχει δύο σκέλη. Θέλω να μας μιλήσετε για την κοινοβουλευτική θητεία, να μην ξεκινάμε από 30 μας και να είμαστε μέχρι τα 80, κύριε Μητσοτάκη, οι ίδιοι. Και αν θέλετε ένα σύγχρονο φιλελεύθερο κόμμα, το οποίο πρεσβεύεται και θα συμφωνήσω μαζί σας, κατεβείτε στην κοινωνία να βρείτε άριστα, δυνατά στελέχη. Και φτάνει πια η μετριότητα, κύριε Μητσοτάκη, στη ζωή μας. Λέτε κάτι πάρα πολύ σωστό, το οποίο είναι και πάρα πολύ κοντά στα πιστεύω μου. Πρέπει να ψάξουμε εμείς να βρούμε τα στελέχη τα οποία θέλουμε να αξιοποιήσουμε στην πολιτική. Κατά κανόνα, αυτοί που συνοστίζονται στους προθαλάμους μας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Άξιοι άνθρωποι σήμερα βλέπουν πολιτική και γυρνάνε από την άλλη μεριά. Πρέπει να τους εμπνεύσουμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν και κάποιο ρόλο. Δεν είναι και καν πολύ συχνά θέμα χρημάτων. Είναι θέμα δυνατότητας κάποιος να κάνει μια πραγματική διαφορά. Εγώ λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, την οποία οραματίζομαι, βεβαίως και θέλω να ανοίξω διάπλατα τις πόρτες σε νέους ανθρώπους και νέα στελέχη, όλοι με βιογραφικά. Εγώ δεν πιστεύω ότι χωράει κάποιος στην πολιτική σήμερα, ο οποίος δεν έχει κολλήσει ένσημα. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Δεν θέλω επαγγελματίες πολιτικούς. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να φέρνουν παραγωγικές εμπειρίες στην πολιτική. Όχι κατά ανάγκη εργαζόμενους, μπορεί να είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά να έχουν κάνει κάτι στη ζωή τους πριν μπουν στην πολιτική. Αυτό θα ήθελα εγώ να κάνω στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το ζήτημα των θητείων είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Γενικά, στα κοινοβουλευτικά συστήματα δεν υπάρχουν θητείες, διότι υπάρχει η επιλογή των πολιτών πάντα να ψηφίσουν κάποιον άλλον βουλευτή και να τον αλλάξουν. Και η πραγματικότητα είναι ότι έχει υπάρχει μεγάλη ανανέωση στη Βουλή. Αλλά για να υπάρχει ανανέωση, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι ο ισχυρός βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας δεν καθαρίζει όλους τους επίδοξους ανταγωνιστές του για να εκλέγεται πάντα αυτός. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πραγματικό εσωκομματικό ανταγωνισμό στα ψηφοδέλτια και να φέρνουμε καλούς ανθρώπους που να μπορούν να εκλεγούν. Διότι αν κάθε φορά ο τοπικό βουλευτής παρεμβαίνει και λέει δεν θέλω αυτόν, δεν θέλω κύριο, δεν θέλω τον άλλον γιατί μπορεί να μου φάει τη θέση, δεν κάνουμε δουλειά. Άρα θητείες με σκεπτικισμό τις αντιμετωπίζω. Θα το συζητούσα όμως, Είναι ένα πολύ δραστικό μέτρο, αλλά εάν υπάρχει ουσιαστική ανανέωση των ψηφοδελτίων και μπουν καλοί νέοι άνθρωποι και υπάρχουν και ίσες ευκαιρίες, δηλαδή μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, να μπορεί ο άλλος να γνωρίσει τον συμπολίτη του χωρίς να εκτίθεται κατά ανάγκη στα μέσα ή χωρίς να ξοδεύει και πολλά χρήματα, αυτό από μόνο του θα ανανεώσει ουσιαστικά το πολιτικό προσωπικό. Γεια σας κύριε Μητσοτάκη, Θεοχάρης Γιώργος ονομάζομαι. Αυτό που ήθελα να κάνω πρώτα μια διαπίστωση. Η οικονομία η δικιά μας και γενικά έχει μειωθεί κατά 40% το εισόδημα των δημοσίων δαπανών. Αυτό αναφέρεται κατά γενική ομολογία. Με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 40% στο περίπου το ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή, ζούμε μια κατάσταση φαύλη, μονοδιάστατη εφαρμογή μιας μνημονιακής πολιτικής, η οποία είναι enforced policy, αυτό λέγεται. Δηλαδή, ουσιαστικά εξυπηρετούμε σε μεγάλο ποσοστό στρατηγικές τρίτων. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ, σαν εν δυνάμει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και κατ' επέκταση πρωθυπουργός της χώρας, το όραμά σας για την Ελλάδα ποιο είναι? Κρατήστε. Ένα σχόλιο
Γιώργο, για την πρώτη σου τοποθέτηση. Πράγματι, χάσαμε 28% του ΑΕΠ. Είναι η μεγαλύτερη απώλεια πλούτου. Κατά αναλογία με τη μείωση δαπανών στο δημόσιο. Πλούτου σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα τα τελευταία 50 χρόνια. Προκάλεσε μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, μεγάλη φτώχεια και μεγάλο ανθρώπινο πόνο αυτή η υπόθεση. Το δικό μου όραμα για την ανάπτυξη είναι μια ανάπτυξη η οποία θα στηρίζεται πια στην καινοτομία, στην ευρηματικότητα και στη διάθεση για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Ανάπτυξη από το κράτος δεν πρόκειται να έρθει πια. Το κράτος πρέπει να έχει έναν ρυθμιστικό ρόλο, να βάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, να υποστηρίζει ενδεχομένως τη δρομολόγηση μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία πάλι όμως σε μεγάλο βαθμό θα γίνονται από ιδιώτες, όπως οι αυτοκινητόδρομοι ή τα περιφερειακά αεροδρόμια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πια από το κράτος μεγάλες δημόσιες επενδύσεις. Αλλά η ανάπτυξη θέλει προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση, πολιτική σταθερότητα. Δεύτερη προϋπόθεση, ρευστότητα και τράπεζες οι οποίες πραγματικά δουλεύουν. Άρα η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών είναι απολύτως κρίσιμη. Τρίτη προϋπόθεση, σταθερό φορολογικό σύστημα. Σταθερό σε πρώτη φάση, πριν πάμε να συζητήσουμε για μείωση. Το τρέχον νομοσχέδιο είναι πάλι μια απίστευτη φοροκαταιγίδα που πάλι πιάνει τους πολίτες, τους φέρνει προεκπλήξεων. Το ζήτημα των ανίσπρακτων ενοικίων. Μα άλλα είχαμε πει πριν από 6 μήνες. Οι προκαταβολές φόρων. Ξέρετε, επειδή εγώ έχω περάσει από τον ιδιωτικό τομέα, ξέρω καλά ότι οι επιχειρήσεις χρεοκοπούν όχι όταν δεν έχουν κέρδη, αλλά όταν ξεμένουν από ρευστό. Το θέμα της ρευστότητας σε αυτή την κυβέρνηση κανείς δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει. Σήμερα χρεοκοπούν υγιείς επιχειρήσεις από τη φοροκαταιγίδα και από την ασφυξία την χρηματοδοτική. Η λειτουργία των τραπεζών στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα. Γιατί άκουσα τον κύριο Χατζηγαλάου και τον κύριο Τσίπρα να λέει κάτι για κρατικές διοικήσεις και ανατρίχιασα, γιατί θυμήθηκα άλλες εποχές όπου οι τράπεζες δίνανε δάνεια με κομματικά κριτήρια. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Αλλά κυρίως να δώσουμε τόπο και χώρο στη νέα επιχειρηματικότητα, σε πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι καινοτομούν και κόντρα στις συνθήκες και στις δυσκολίες της ελληνικής πραγματικότητας, κάνουν σήμερα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα και θέλουν να κάνουν τα όνειρά τους πράξη. Να τους δώσουμε χώρο, να τους αφήσουμε λίγο ελεύθερους να αναπνεύσουν. Να μην τους πνίγουμε στη γραφειοκρατία, να μην τους ζητάμε περιττές αδειοδοτήσεις, να αφήσουμε επιτέλους την επιχειρηματικότητα να ανθίσει. Δεν θα πετύχουν όλοι, αλλά τουλάχιστον να έχουν το δικαίωμα στην επιτυχία. Διότι σήμερα πάρα πολλοί δεν το έχουν καν αυτό. Και κατ' επέκταση, μια προέκταση του ερωτημάτος. Είστε διατεθειμένος να συγκρουστείτε με κατεστημένες καταστάσεις, γιατί το δημόσιο δεν το δημιουργήσανε από μόνοι τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, δημιουργήθηκε από ένα σύστημα. Για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είστε αναγκασμένος, θα έρθετε σύντομα σε κατάσταση σύγκρουσης με κάποιους. Είστε διατεθειμένος να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία? Χαίρομαι για το ερώτημα αυτό, θα απαντήσω σύντομα. Και η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς μολύνθηκε από τον ιό του κρατισμού. Είδε δηλαδή το κόμμα και το κράτος μάλλον ως μια φυσική προέκταση του κόμματος. Ένας τρόπος υπάρχει να σπάσει αυτή η συμβιωτική σχέση και αυτό είναι με εφαρμογή απόλυτης αξιοκρατίας και αξιολόγησης. Εγώ επέμενα πάρα πολύ στην αξιολόγηση, διότι η αξιολόγηση είναι αυτή η οποία τελικά δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Όταν όλοι παίρνουν 10 στο δημόσιο, διότι αυτή ήταν η κατάσταση στην οποία παρέλαβα, κύριε Χατζηνικολάου, προφανώς ο καλός δεν έχει κανένα κίνητρο να δουλέψει και ο κακός δεν έχει κανένα κίνητρο απολύτως να βελτιωθεί. Άρα, ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ, ότι εγώ τον φαύλο σύνδεσμο μεταξύ κράτους και κόμματος θα τον σπάσω. Και θα τον σπάσω διότι πιστεύω ακράδαντα ότι είναι η ρίζα του κακού. Διότι αν δεν το σπάσω, αποκλείεται κάποιος νέος, για να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση, κάποιος νέος άξιος επιχειρηματίας, παραδείγματος χάρη, ή κοινωνικός λειτουργός, ή γιατρός, ή οτιδήποτε, να μπει στην πολιτική, αν ξέρει ότι πάντα θα τον προσπεράσει στη γωνία κάποιος, ο οποίος μπορεί να έχει μια πολιτική διασύνδεση και να γνωρίζει κάποιον σε κάποιο κόμμα και να διοριστεί εκεί που άλλος αξίζει να πάρει αυτή τη θέση. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Δημήτρης Ξανθόπουλος, είμαι οδηγός στα τρόλεϊ. Πάνω στο ίδιο σχεδόν ερώτημα, η αξιολόγηση. Στη υπουργική σας θητεία προσπαθήσατε να περάσετε και να επανιδρύσετε το κομματικό κράτος. Γιατί προσπαθήσατε να περάσετε μέσω ΑΣΕΠ τη συνέντευξη και δεύτερον προσπαθήσατε στην αξιολόγηση, την αξιολόγηση να την κάνουν οι κομματικά τοποθετημένοι προϊστάμενοι. Οπότε πώς θα κάνατε την αξιοκρατία με κομματικά τοποθετημένους προϊστάμενους? Να διευκρινίσω λοιπόν, γιατί είναι εύλογο το ερώτημά σας. Ξεκίνησα ανάποδα. Ξεκίνησα αλλάζοντας τον τρόπο επιλογής προϊστάμενων. Πράγματι, διότι πολλοί προϊστάμενοι ήταν διορισμένοι κομματικά. Το πρώτο νομοσχέδιο ουσιαστικό το οποίο έφερα ήταν νέος τρόπος επιλογής προϊσταμένων και με συνέντευξη.
αλλά συνέντευξη με πλαίσιο, με διαδικασία και με δικλείδες ασφαλείας. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος επιλογής προϊσταμένων πουθενά στον κόσμο, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να υπάρχει και συνέντευξη. Κανένας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, πουθενά στον ιδιωτικό τομέα δεν θα συνέβαινε. Άρα η λογική λέει ότι πρώτα αλλάζω τους προϊσταμένους, γενικούς διευθυντές, διευθυντές τμηματάρχες, και στη συνέχεια εισάγω νέο αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης για να ξέρω ότι και ο αξιολογητής πρώτος αυτός έχει ήδη αξιολογηθεί. Άρα πρέπει να αντιστρέψουμε την σειρά της διαδικασίας. Εμάς πάντως μας αξιολογήσαν οι κομματικοί. Να πω και κάτι ακόμα. Το 15% της υποχρεωτικής ποσόστοσης, το οποίο ήταν ένα πολύ δραστικό μέτρο, τελικά, εάν μπορούσα να γυρίσω το ρολόι του χρόνου πίσω, κύριε Χατζηνικολάου, θα το είχα αντιμετωπίσει διαφορετικά. Δηλαδή? Δηλαδή δεν θα το είχα επιβάλει τόσο αυστηρά όπως το επέβαλα. Γιατί? Διότι δυστυχώς σε μια συζήτηση η οποία ταυτόχρονα γινόταν περί απολύσεων, συνδέθηκε το 15% αυτών δηλαδή οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, με την προοπτική της απόλυσης. Δεν θα συνέβαινε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει από τη στιγμή που αυτό πέρασε στη δημόσια διοίκηση, ήταν δικό μου λάθος. Πολύ σύντομη διακοπή, επανερχόμαστε με μερικά ακόμη ερωτήματα των συμπολιτών μας. Ορίστε η αίτηση. Τα δικαιολογητικά σας. Δικαιολογητικά. Καλά. Δικαιολογητικά δεν έχεις. Δικαιολογία έχεις. Σταμάτα εσύ. Πάρε το 11888 για πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες. Εφορίες, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, νομαρχίες. Και όλα τα δικαιολογητικά. Όλα. Όλα. Σούπερ αριθμός. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο με την Αγορά. Η δίκη του Φραντς Κάφκα. Ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία του 20ου αιώνα. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η συλλεκτική έκδοση που περιλαμβάνει και τα ανολοκλήρωτα κεφάλαια. Μαζί Τζέιμι, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής με την υπογραφή του Τζέιμι Όλιβερ. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την Αγορά. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. I was
είναι η Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, Rock Party, η απόλυτα χορευτική rock συλλογή με όλες τις διαχρονικές επιτυχίες σε δύο CD. Μαζί, ιστορικά θέματα, ο αγώνας για τη Βόρειο Ήπειρο και η χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Σπάσιμο, ε! Άσε τους φυλακίτσες! Πες μου τι να κάνει. Πάρε στο 11888 για κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα. Ε, ναι, έτσι. 11888, σούπερ αριθμός!